τέλος αυτά. Ο Όθωνας Μεταξάς μαζί μας. Ποιος ήταν ο Όθωνας, είσαι καλά? Καλά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Είσαι τραγουδιστής περισσότερο, αισθάνεσαι, ή ηθοποιός? Γιατί κάθε χρόνο τώρα κάνεις ένα διάλειμμα, μια ανάπαυλα στο Σταυρό του Νότου. Κοίταξε, είναι μια ερωμένη τώρα το τραγούδι. Εντάξει, η ιδιότητά μου είναι ηθοποιός, δεν είναι τραγουδιστής. Ναι, τι αισθάνεσαι περισσότερο όμως? Γιατί ξέρεις τι, κάποια ιδιότητα μπορεί να είναι συγκεκριμένη, αλλά μπορεί να αισθάνεται ή να αγαπάει κάτι περισσότερο. Και να του βγει στην πορεία δηλαδή, ναι, ότι θα είναι. Τα αγαπώ και τα δύο. Εντάξει, έχω μια ιδιαίτερη δυναμία στο τραγούδι. Αλλά ίσως επειδή είναι ένα πράγμα που έχει μπει στη ζωή μου πρόσφατα, έτσι σοβαρά. Αλλά εντάξει, και ηθοποιός είμαι βασικά. Το έχεις σπουδάσει το τραγούδι με αγάπη? Έχω κάνει λίγα μαθήματα, λίγα όμως. Mm-hmm. Από εκεί πέρα προσωπική δουλειά είναι. Και τι λες τώρα στο Σταυρό του Νότου, τι πρόγραμμα? Στο Σταυρό του Νότου λέμε έντεχνο λαϊκό πρόγραμμα ελληνικό. Είσαι υπέρ της ταμπέλας? Γενικά, έντεχνο, άτεχνο, κοιτάξε, λαϊκό, μη λαϊκό κλπ. Πιστεύω ότι υπάρχει καλό και κακό το τραγούδι. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, σε όλα τα είδη υπάρχει καλό και κακό το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να, αν θες να έχεις μια ταυτότητα, πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς όσον αφορά το ύφος και το είδος. Για να μπορείς να έχεις μια. Να λένε είναι αυτό ο Μεταξάς, ξέρω εγώ, ή ο Τάδε είναι αυτό. Οπότε πρέπει αναγκαστικά να κάνεις κάποιο διαχωρισμό, αν θες να έχεις ένα προσωπικό ύφος. Κατάλαβα, σου λέω, πιστεύω στο καλό και στο κακό τραγούδι. Αγαπητές. Δηλαδή, υπάρχουν στιγμές που έχω τραγουδίσει τραγούδια και εγώ χωρίς να είναι αυτό που πραγματικά με εκφράζει, αλλά επειδή μου άρεσε το συγκεκριμένο τραγούδι. Αγαπημένος τραγουδιστής ποιος είναι? Ένα δηλαδή, επειδή μου που λες ότι. Εντάξει, αγαπημένος, κατάλαβες. Έτσι, ο πιο πολύ ακουσμένος δικός σου τραγουδιστής. Εντάξει, εγώ είχα ιδιαίτερη δυναμία στον Ταλάρα, ας πούμε. Στη Βιτάλη, στην Αλεξίου. Στο Λιδάκι. Και αυτονόητο τραγούδι, από ό,τι καταλαβαίνω, λες στο Σταυρό του Νότου. Πόσες παραστάσεις έχεις συνολικά? Παίζεις μια φορά την εβδομάδα? Τώρα ξεκινήσαμε αρχικά για 4 Δευτέρες. 4 Δευτέρες. Και άμα πάμε καλά, θα συνεχίσουμε όπως και πέρσι πήγαμε καλά και συνεχίσαμε. Γενικά η ανταπόκριση πώς ήταν φέτος? Είναι καλή, γιατί είναι και μια δύσκολη μέρα. Είναι Δευτέρα. Mm-hmm. Και είναι μια δύσκολη μέρα γενικά και είναι εν μέσω κρίσης και εν μέσω εκλογών. Και πήγε πολύ καλά, πήγε πολύ καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ένας άνθρωπος που έχει αγαπημένο ποιητή τον Καριωτάκη στην εφηβεία, από ό,τι ναι, καταλαβαίνω. Και φαντάζομαι, γιατί και εμένα με είχε. Και Καβάφη. Εμένα περισσότερο ο Καριωτάκης. Ναι. Είσαι τύπος πάντως συλλογικά εσωστρεφής πολύ. Είμαι, ναι. Και βαδίζεις τα όρια, ας πούμε, του μελαγχολικού. Είμαι εσωστρεφής και ενώ δεν φαίνεται, έχω μια εξωστρέφεια και μια κοινωνικότητα έτσι έντονη και έχω και μια, παρόλο που είμαι θετικός, έχω και μια έντονη αίσθηση της ματαιότητας των πραγμάτων. Ίσως γι' αυτό μου αρέσει και αυτός ο ποιητής. Ναι, αυτό σου λέω, αλλά αυτό ναι, δεν είναι καλό, γιατί και εμένα μου αρέσει. Αλλά ανακαλύπτω μεγαλώντας γενικώς, δεν είναι καλό να έχεις ενισχυμένη αίσθηση της ματαιότητας για τα πράγματα, ναι, γιατί η ζωή είναι ωραία, η ζωή συνεχίζεται, η ζωή έχει τις δυσκολίες της. Για ποιο λόγο δηλαδή να έχουμε, ξέρεις. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι. Αυτή την αίσθηση ματαιότητας θα είναι τεγμένη. Αν αυτή η αίσθηση ματαιότητας δεν είναι ακυρωτική και μηδενιστική για να βιώνεις την κάθε μέρα, νομίζω δεν είναι άσχημο. Μπορεί να είναι και να σου δίνει ένα άλλο χαρακτήρα. Ναι, αλλά σου δημιουργεί και δυσκολίες. Σου δημιουργεί, εντάξει. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι άμα χωρίζεις, πες να πεθάνεις. Άμα δεν πάει καλά μια δουλειά, χαλιέσαι. Δηλαδή, ναι, ξέρεις, κάνεις μια υπεργενίκευση. Ναι, ναι, ναι. Γενικά, πέφτω να πεθάνω όταν χωρίζω. Ναι. Είτε χωρίζω, είτε με χωρίζουν. Ναι. Τι έχεις συμβεί περισσότερες φορές? Εντάξει, ξέρω εγώ, και τα δύο. Και τα δύο. Ναι, θα ακουστεί κάτι τώρα κάπως, αν πω εγώ χωρίζω, είναι λίγο. Φεδρό τώρα, εντάξει. Και τα δύο. Όχι, απλώς περιμένει κάποιος, επειδή μου, από έναν ωραίο άντρα, μια ωραία γυναίκα, να έχει το πάνω χέρι σε αυτό. Αλλά το πάνω νομίζω ότι είναι. Ξέρεις, τυχαίο αυτό. Το πάνω χέρι δεν έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση, έχει να κάνει με το χαρακτήρα και τον ψυχισμό. Mm-hmm. Αν ο άλλος βρει τις ρογμές σου και κυριαρχήσει πάνω σου, δεν πάει να είσαι και ο Μάρλον Μπράντο. Δεν ισχύει αυτό. Το θέμα όμως για να βρει ο άλλος τις ρογμές σου είναι και πόσο ανοιχτός είσαι εσύ. Κατάλαβες. Ναι. Πόσο δίνεσαι. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνονται πάρα πολύ και πονάνε πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνονται πάρα πολύ και δεν πονάνε στο τέλος, γιατί γουστάρουν να δίνονται. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν δίνονται καθόλου, γιατί είναι στρίδια. Ναι. Και δεν έχω μάθει να δίνουν. Ναι. Που ανήκω εγώ. Ναι.
Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είμαι άνθρωπος που δίνουμε δύσκολα, αλλά δίνομαι. Υπάρχουν περιπτώσεις στη ζωή μου που έχω αφήσει ανθρώπους να μπουν από τα παραθυράκια μου. Αυτό. Το μετάνιωσες? Όχι. 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 Παρόλο που πολλές φορές μπορεί να ταλαιπωρήθηκα, στο τέλος δεν το μετάνιωσα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ προσωπικό τώρα. Επειδή σε άκουγα και σε άλλη συνέντευξη και έχω διαβάσει ότι έχεις χάσει τη μητέρα σου πάρα πολύ πρόσφατα. Mm. Και λες ότι δεν το έχεις αντιληφθεί ακόμα ουσιαστικά. Και επειδή έχει περάσει τώρα καιρός, εξακολουθείς να μην έχεις πενθήσει με την καλύτερη έννοια, εννοώ. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι, επειδή πρέπει να φανούν πολύ δυνατοί στη δύσκολη στιγμή, δεν πενθούν και τους βγαίνει αργότερα. Στην αλήθεια, επειδή όλος αυτός ο καιρός, την έχω χάσει τώρα 6 μήνες, μάλιστα την Κυριακή είναι τα εξάμηνα, όλο αυτός ο καιρός έχει περάσει μέσα σε μια εγρήγορση δουλειάς έντονη και έχω ξεχαστεί εντός εισαγωγικών. Τώρα τελευταία υπάρχουν στιγμές που με κυριεύει αυτό το συνέστημα, έτσι, και σε άσχετες στιγμές. Δηλαδή μπορεί να πει κάτι ο άλλος που κάτι μικρό και να... Ναι, όχι, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Και δεν το έχω συνειδητοποιήσει γιατί δεν είχαμε και μια σχέση με τη μητέρα μου επί καθημερινής βάσης πολύ έντονη. Ήμασταν λίγο αυτόνομοι. Παρόλο που ήταν σημείο αναφοράς μου. Οπότε δεν ήταν ότι μου κόπηκε αυτή η καθημερινή επαφή για να νιώσω άμεσα ότι κάτι μου λείπει. Ίσως και το κυρίαρχο είναι ότι δεν έχω αφήσει να νιώσω ότι μου λείπει. Και νομίζω κανείς δεν το, όταν έχει μια ιδιαίτερη σχέση με έναν τον γονέα του, όταν τον χάσει, δεν το επιτρέπει εσαΐ να συμβεί αυτό. Δηλαδή, πάντα νιώθει σαν να είναι εκεί και να τον τροφοδοτεί με αυτό που τον τροφοδοτούσε όταν ήταν εν ζωή. Εσύ ζούσες με τη μητέρα σου, γιατί είχαν χωρίσει οι δικές σου, δεν είναι? Ναι. Το χαλί αυτό τι είναι? Ποιο το? Το χαλί αυτό το ακούμε. Το χαλί είναι δικό σου τραγούδι. Καταλαβαίνεις το πιο πλαστέινς, καταλαβαίνεις. Αλλά είναι διασκευασμένο από όθωνα μεταξύ σας, στα πρώτα νότια. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές, επειδή το θέτεις πάρα πολύ ωραία, πολλές φορές ίσως δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να μπει και σε αυτή τη διαδικασία, γιατί τρομάζουμε να αντιληφθούμε το μέγεθος της απώλειας. Ειδικά αν είσαι πάρα πολύ δεμένος με έναν από τους δύο γονείς σου, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και φαντάζομαι ίσως να πολύ, ναι, πιο δεμένος με τη μητέρα μου, γιατί ζούσες και μαζί. Ναι, ναι. Και ξέρεις, πολλές φορές, επειδή φοβόμαστε ότι αν το αντιληφθούμε θα μας τσακίσει, πράγμα που είναι λογικό και προφανές, χτύπα ξύλου, δεν έχω χάσει γονιό για να ξέρω πώς είναι, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι το μέγεθος πάρα πολύ. Ναι, είναι ένας μηχανισμός, αυτοπροστασίας που κάνουμε. Mm-hmm. Σαν να μην θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε, να θέλουμε να αποδεχτούμε κάποια πράγματα, mm-hmm, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε. Γιατί αν εγώ τώρα συνειδητοποιήσω το μέγεθος αυτής της απώλειας εις βάθος, δηλαδή ότι έχασα τη μητέρα μου 61 ετών, μετά δεν ενισχύεται η ματαιότητα που λέμε. Εννοείται. Και επειδή είσαι και επίφοβος, κατάλαβες που η ματαιότητα, καλά κάνεις. Ας αλλάξω το θέμα, λέει. Μη μου μείνεις εδώ. Όχι, ξέρω γιατί στο λέω για τη ματαιότητα, γιατί ξέρεις, είναι άνθρωποι που είναι στενάχωροι και είναι άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, αντιλαμβάνονται τις αλλαγές πάρα πολύ ψυχρά. Και είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι, φαντάζομαι τώρα, εσύ είσαι ρομαντικός, είσαι άνθρωπος που σ' αρέσει η νοσταλγία, είσαι άνθρωπος που σ' αρέσει να βλέπεις τη βροχή να πέφτει και να θλίβεσαι. Ξέρεις, είναι δημιουργικό όλο αυτό για σένα. Ναι. Αλλά είναι. Επί του πρακτέου. Είμαι και το άλλο όμως. Είμαι και το άλλο. Είσαι και το άλλο. Είμαι και το άλλο. Δεν είσαι και η ψυχή της παρέας. Ναι. Θα ανέβεις και σε τραπέζι να χορεύεις που λέει ο λόγος. Εντάξει, σε τραπέζι μπορεί να ανέβω, αλλά το γκλόουν λίγο εντός εισαγωγικών της παρέας μπορώ να τον κάνω κάποια στιγμή. Αυτό είναι καλό. Ναι. Το θέμα είναι ότι έχεις αυτή τη στιγμή αντίβαρο. Δηλαδή είσαι σε μια σχέση, ας πούμε, η οποία σου δίνει... Μ' αρέσει που έχεις ένα μανδύα... Κάνω ψυχογράφημα τώρα, καταλάβεις. Έχεις ένα μανδύα πολύ σοβαρή συζήτηση και μου κάνεις και ερωτήσεις. Είσαι πολύ καλός, μπράβο. Τώρα το συνειδητοποιώ, διαζώσεις. Έχει όλο αυτό ένα μανδύα μιας πολύ σοβαρής συζήτησης. Μα είναι ένας. Αλλά από κάτω έχει κέρια ερωτήματα. Όχι, άμα θες δεν μου απαντάς. Όχι, δεν λέω τύπου κουτσομπολιό. Το λέω ότι ξέρεις κάτι. Όταν έχεις αντιμετωπίσει μια κατάσταση τέτοια, το να είσαι με έναν άνθρωπο, να είσαι ερωτευμένος, να είσαι καλά, νομίζω ότι λειτουργεί ως κυματοθράφτης. Σαφώς. Είναι ένα... έχεις κάπου να ακουμπήσεις. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει στη ζωή μου ένας τέτοιος άνθρωπος. Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό. Θες όνομα? Όχι, αλλάζω. Θέλω προς τη δούμε, δεν θα έπρεπε να κάνεις την δικασία. Όχι, πλάκαρο, εγώ δεν είμαι. Σε έβλεπα στην εκδρομή, είδα 2-3 επεισόδια δηλαδή στην αρχή της σεζόν.
Και ήταν και πάρα πολύ ωραίο σύριαλ. Είχε μια Αμερικανιά ωραία, εντάξει, όχι υπέρμετρη, και ήταν ένα δείγμα τηλεοπτικό διαφορετικό σε σχέση με όλα όσα είχαμε δει. Ναι. Ένα έτσι τύπου εφιάλτη στον δρόμο με τις Λεύκες ελληνικής προέλευσης. Ωραίο, ωραίο. Λίγο, έχει σταματήσει λίγο να παίζεται, για ποιο λόγο? Και λίγο Lost, βέβαια. Ναι. Δεν ξέρω, τον κύριο Λάτση πρέπει να ρωτήσουμε. Καλά, ίσως σταμάτησε λόγω εορτών τις 15 μέρες, τώρα δεν ξέρω γιατί συνεχίζεται. Πέρασαν οι γιορτές. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, πρέπει να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να το ρωτήσουμε. Πόσα επεισόδια είχαν παιχτεί μέχρι τώρα? 9 έχουν παιχτεί και έχει άλλα 7. Άλλα 7. Και νομίζω ότι επειδή πήγε και πολύ καλά, υπάρχει πιθανότητα, ας πούμε, δεύτερου κύκλου. Είναι δύσκολο, Θανάση, να γίνει, γιατί ήταν, δηλαδή, το αποτέλεσμα ήταν μια υπέρβαση από όλους, δηλαδή από την παραγωγή, από τους συντελεστές όλους. Mm-hmm. Και είναι δύσκολο, νομίζω, να επαναληφθεί ένα τέτοιο πράγμα. Mm-hmm. 6 μήνες μακριά από την Αθήνα και να έχει και αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε δεν ξέρω. Και εκ των πραγμάτων, λόγω story είναι δύσκολο να συνεχιστεί η ίδια ιστορία. Γιατί έχετε φτάσει σε φινάλε, δηλαδή δεν μπορείτε να έχουμε κάνετε... Έχουμε φτάσει σε φινάλε, υπάρχουν απώλειες, ξέρω πρέπει να εφευρεθεί κάτι άλλο τελείως ολοσχερός καινούριο, ας πούμε. Mm-hmm. Δύσκολη δουλειά πάντως, με την έννοια αυτή που λες. Από ό,τι βλέπω είναι σε βουνό, πρέπει να κάνει κρύο, πρέπει να ήταν ακραίες γενικώς οι συνθήκες του γυρίσματος. Ναι, ήταν στην αρχή, ήμασταν σε 1300 υψόμετρο. Στρατό δηλαδή, κανονικά. Λίγο ναι. Εντάξει. Ήταν 1300 υψόμετρο με κρύο. Το αστείο όμως ήταν ότι ξέρεις, υπήρχαν στην αρχή σκηνές που κάναμε με κρύο, με χιόνια, που φοράγαμε τα ρούχα, τις επενδύσεις, τρεις κάλτσες. Και δεν μας φτάνανε. Και μερικά μείναν κάτι σκηνές, ξέρω εγώ, που τις κάναμε τον Ιούλιο. Που πρέπει να φοράμε τα ίδια ρούχα και σκάγαμε τότε. Και πρέπει να κάνουμε ότι δεν σημαίνει τίποτα, ότι είναι κάνει κρύο. Ναι, αλλά ήσασταν τυχεροί γιατί είδατε το. Στο Βέρμιο γυρίστηκε. Στο Βέρμιο, ναι. Είδατε το Βέρμιο και καλοκαίρι. Και έχει είναι υπέροχο. Έχει να δώσουμε και χαιρετισμού στην Άουσα και στους νεοσέους που μας στήριξαν και στο ξενοδοχείο το Βέρμιο και τον διευθυντή του και τους υπαλλήλους του που μας στήριξαν πολύ. Έχει μια εξαιρετική φύση που μεταλλάσσεται τρομακτικά. Δηλαδή έχει κάτι δέντρα, ας πούμε, μια. Οξιές πρέπει να έχει πολλές εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι δέντρο είναι αυτό. Είναι ένα δέντρο που όταν δεν έχει τα φύλλα είναι τελείως τρομακτικό. Είναι σπούκι, τελείως. Λες είναι θρίλερ. Και μόλις ανθίζει, γίνεται ένα πράγμα χαρά Θεού. Λένε είναι φοβερή η αλλαγή αυτή. Έκανε πολύ καλό ρεπεράζ η παραγωγή. Πάρα πολύ καλό. Ήτανε το μέρος πολύ καλό. Εξαιρετικό ρεπεράζ. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε, να πούμε και στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε διαγωνισμό τώρα, δεν τρέχει γιατί υπάρχει τυχερός, έχει βρεθεί ο γρηγορότερος. Θα ανακοινώσουμε και το όνομά του στη συνέχεια. Σε λίγο μαζί σας. Έτσι κι αλλιώς, έψιλον. Χωρίς ζάχαρη, με γλυκαντικά από το φυτό στέβια. Φυσική πηγή καφέινης, ξεχωριστή και μοναδική γεύση. Τελικά, Greeks, do it better. Green Cola, the green side of cola. Μόνο στον Ελωμάς από 5 έως Σάββατο. Oral-B στοματική υγιεινή 50% φθηνότερα. Τυρί Gouda ή Edam για τόστ μόνο 3,99 το κιλό. Και χαρτί υγείας Ελωμάς Economy 10 ρολά μόνο 1,5 ευρώ. 35 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μία ομάδα. Ελωμάς, η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Το σπίτι δίπλα στο σπίτι μας είναι οίκος ανοχής. Οίκος ανοχής. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Η σκανδαλιστική κωμωδία του Χάρη Ρώμα στο θέατρο Ακάδημος. Νερό. Το 70% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. Ο άνθρωπος χάνει 2 λίτρα νερό την ημέρα που πρέπει καθημερινώς να το αναπληρώνει με καθαρό υγιεινό νερό. Το νερό της βρύσης, αλλά και το εμφιαλωμένο, μακροπρόθεσμα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία μας. Περιέχουν ένα κοκτέιλ δηλητηρίων όπως ίνες αμιάντου, χλώριο, μόλυβδο, εντομοκτώνα, πλαστικοποιητές και άλλα άκρως επικίνδυνα.
Πολλοί έχουν στραφεί στο εμφιαλωμένο νερό για καλύτερη ποιότητα, αλλά σύντομα απογοητεύτηκαν και αντιλήφθησαν ότι το εμφιαλωμένο δεν τους παρέχει καμία ασφάλεια, είναι πανάκριβο και χειρότερης ποιότητας από τις βρύσεις. Μία οικογένεια χρειάζεται νερό καθαρό και υγιεινό για να πίνει, να μαγειρεύει, να φτιάχνει τα ροφήματα και να πλένει τα τρόφιμά της. Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας Camelot, με τα 30 χρόνια παρουσίας του στην ελληνική αγορά, ασχολούμενος με την ποιότητα του νερού, έχει την σίγουρη λύση στο πρόβλημά σας. Σας παρουσιάζουμε ένα από τα συστήματά μας. Το σύστημα καθαρισμού του νερού Columbia, που είναι απαραίτητο σε κάθε σπίτι για να έχετε εγγυημένα καθαρό υγιεινό νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Το μυστικό του Columbia, που το κάνει διαφορετικό από τα άλλα συστήματα της αγοράς, είναι η τεχνολογία κατασκευής του. Η Nano Impregnate Technology με 0,2 μάικρον ακρίβεια διήθησης και με ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα με την πιο ακριβή ποιότητα και τεχνολογία. Μπορεί να αφαιρεί επικίνδυνους ρήπους, τόσο χημικούς όσο και μικροβιακούς, αφήνοντας τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Το εξωτερικό περίβλημά του είναι από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι με εγγύηση εφόρου ζωής. Η ικανότητα καθαρισμού του κάθε φίλτρου ανέρχεται σε 10.000 λίτρα καθαρού υγιεινού νερού ή ένα έτος χρήσης, όποιο έρθει πρώτο. Και τα καλά νέα δεν τα ακούσατε ακόμη. Σας παρέχουμε την συσκευή Columbia αξίας 500 ευρώ εντελώς δωρεάν και για όσα χρόνια θέλετε. Εσείς το μόνο που θα πληρώνετε είναι το εσωτερικό φίλτρο του μία φορά τον χρόνο με μόνο 119 ευρώ και θα έχετε έναν χρόνο εγγυημένα καθαρό υγιεινό νερό. Δηλαδή θα είστε 100% σίγουροι για το ότι το νερό σας θα είναι καθαρό και ασφαλές για σας και τα παιδιά σας. Ας κάνουμε ένα πείραμα και προκαλούμε οποιονδήποτε ανταγωνιστή να το επαναλάβει αν μπορεί. Βάζουμε μολυσμένο νερό με διάφορα επικίνδυνα χημικά στη δεξαμενή που βλέπετε και ειδού το αποτέλεσμα. Ζωντανά, το οποίο εμείς οι ίδιοι πίνουμε. Νερό πραγματικά καθαρό. Και αν ακόμη δεν έχετε πιστεί, η Camelot International προσφέρει 300.000 ευρώ αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Καλά ακούσατε. Άλλωστε όλα τα συστήματα της Camelot έχουν πιστοποιητικά από διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια. Μην χάνετε ούτε λεπτό και κάντε δικό σας το σύστημα καθαρισμού του νερού Columbia. Τηλεφωνήστε τώρα στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας και επισκεφτείτε το site της Camelot www.camelot.gr. Θυμηθείτε, συστήματα καθαρισμού του νερού Camelot και θα πίνετε καθαρό νερό στο όνομά μας. Σας παρουσιάζουμε τα ρολόγια Premier. Αδιάβροχα στο νερό, με μοντέρνο design και μηχανισμό ακριβίας. Σε πολυτελείς κασετίνες για να τα φορέσετε ή να τα δωρήσετε σε αγαπημένα σας πρόσωπα. Από 98, μόνο 49 ευρώ και τα δύο μαζί. Και δώρο, πανέμορφο σετ υπέρδιπλα σεντόνια σε ανεξίτηλα χρώματα. Όσοι τηλεφωνήσετε τα 10 επόμενα λεπτά, θα πάρετε και δύο ακόμα χρήσιμα δώρα. Μία υπέροχη κουβέρτα απαλή και ζεστή και μία υπέρδιπλη παπλωματοδόρα. Για σειρά προτεραιότητας, καλέστε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποκτήστε στη μισή τιμή από 98 μόνο με 49 ευρώ, δύο επώνυμα ρολόγια από την τελευταία συλλογή και εντελώς δωρεάν και πανέμορφο σετ υπέρδιπλα σεντόνια και μία υπέρδιπλη παπλωματοθήκη και μία υπέροχη κουβέρτα απαλή και ζεστή. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-66-11000. Προλάβετε πριν εξαντληθούν. Έχετε ζωάκι, κρατήστε το πάντα σε φόρμα με η Hyaluron Pet. Για τις αρθρώσεις, την καρδιά, τα μάτια και το τρίχωμα, η Hyaluron Pet. Λίγες σταγόνες την ημέρα και τα αγαπημένα μας ζωάκια θα είναι δραστήρια και υγιή μέχρι τα βαθιά γεράματα. Η Hyaluron Pet. Το έχουν ανάγκη. Αποκτήστε στη μισή τιμή από 98 μόνο με 49 ευρώ, δύο επώνυμα ρολόγια από την τελευταία συλλογή και εντελώς δωρεάν και πανέμορφο σετ υπέρδιπλα σεντόνια και μία υπέρδιπλη παπλωματοθήκη και μία υπέροχη κουβέρτα απαλή και ζεστή. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-66-11000. Μην χάσετε αυτή την προσφορά. Κάθε μέρα μαγειρεύουμε μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Όθωνα Μεταξά, κυρίες και κύριοι, και μιλάμε για δόξα με τον Όθωνα και πραγματικά είναι τρομακτικό.
Τέλος πάντων, δηλαδή, επειδή συζητάγαμε τώρα για τον Μικ Τζάγκερ, ας πούμε, και το μέγεθος και πόσο θα ήθελες να φτάσει τέτοια επίπεδα, θα μπορούσε να τη διαχειριστείς, πιστεύεις? Να πεις, ρε παιδί μου, ότι είμαι παγκόσμιο στάρ. Δεν ξέρω τώρα, θεωρητικά, αν, ναι, νομίζω θα μπορούσα να το διαχειριστώ, όχι ότι θα μ' άρεσε, δηλαδή, αλλά θεωρούσα ότι θα μπορούσα να κρατήσω σε υψηλό επίπεδο ισορροπίες, ως όθωνας. Είναι δύσκολο. Το λες τώρα ως όθωνας, δεν το λες όμως ξέροντας ότι τη Δευτέρα έχεις Όσκαρ, την Τρίτη, ναι, τις Εσφαίρες, την Τετάρτη, τέτοιο. Την Πέμπτη σε κυνηγάνε 100 παπαράτσι και την Παρασκευή είσαι στις Μπαχάμες. Εντάξει, εγώ μπορώ να το κρίνω αυτό από την πολύ μικρή κλίμακα που έχω βιώσει εγώ εδώ, που δεν έχει καμία σύγκριση φυσικά, έτσι μην παρεξηγηθώ. Από την πρώτη στιγμή, ξέρω, που είχα μια γνωσιμότητα την τηλεόραση, το διαχειρίστηκα με έναν τρόπο τελείως, δηλαδή σαν να μην συνέβη επί της ουσίας. Οπότε θεωρώ ότι και αυτό, καλά, σίγουρα την ακούς κάποια στιγμή. Το καβάλι στο καλάμι ποτέ? Όχι. 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 Μπορεί λίγο μεγαλομανής να υπήρξε κάποια στιγμή. Τύπου. Ξέρεις να... Αλλά όχι να θεωρώ ότι είμαι κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή, γιατί πρέπει όλοι όχι, να... Όχι. Τύπου υλικά μεγαλομανής, δηλαδή να πάρω καλύτερο μηχανάκι, να έχω καλύτερο αυτοκίνητο. Όχι. Υψηλές απαιτήσεις από τα πράγματα. Δηλαδή, ότι έπρεπε να γίνονται όλα, λες και είμαστε, ξέρω εγώ, στο Hollywood ή στο Broadway, ας πούμε. Α, για τις δουλειές. Για τις δουλειές, ναι. Και έσπαγε στο κεφάλι. Ναι, επί του προσωπικού δεν είχα μεγάλο μανίες. Δηλαδή, εντάξει, ο τρόπος που διαχειριζόμουν τα χρήματα ήταν κανονικός πάντα. Και όταν μου ερχόντουσαν αρκετά. Πέρασες οικονομικές δυσκολίες όλο αυτό το διάστημα, γιατί κακά τα ψέματα η τηλεόραση είναι ένα μέσο που παλαιότερα έδινε ένα καλύτερο εισόδημα, όχι σε όλους βέβαια, σε ανθρώπους οι οποίοι πρωταγωνιστούσαν και είχαν έτσι καταφέρει να ανεβάσουν πάρα πολύ το κασέ τους, αλλά. Οι υπόλοιποι είχαν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής. Ναι. Επειδή υπήρξε διάστημα μεγάλο που δεν έκανες τηλεόραση, ναι. Σε γονάτισε αυτή η ιστορία? Με γονάτισε. Εντάξει, δεν έκανα ποτέ πράγματα υπερβολικά. Mm-hmm. Σαφώς, όταν μειώνονται οι πόροι, στενεύεσαι. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι ότι υπέφερα, δηλαδή ότι... περισσότερο εισέπρατα όλο αυτό το πράγμα από τους γύρω μου. Αυτή την οικονομική δυστοκία. Εντάξει. Εγώ δεν είχα έντονο πρόβλημα. Έκανα μια διαχείριση σωστή όταν έβγαλα και εντάξει. Συντηρούμην επαρκώς. Επαρκώς. Λοιπόν, ξαναγυρίζω πάλι στα προηγούμενα περί σύριαλ και για την κατάσταση που λες ότι είναι τρομακτική και πώς το λένε, ήταν τα δέντρα. Τα δέντρα, ναι. Η φύση εκεί ήταν. Είσαι φοβητσιάρης. Τι εννοεί η φοβητσιά? Δηλαδή, ρε παιδί μου, πέσαι. Φόβου ότι... υπαρξιακού ή φόβου. Όχι υπαρξιακού. Το περάσαμε τώρα αυτό. Φοβητσιά, δεν υπάρχουν πράγματα που σε φοβίζουν? Φοβάμαι. Συχαίνουμε τι κατσαρίδε, α πούμε. Ναι, γιατί τι συχαίνει τι κατσαρίδε? Δηλαδή, Κίνα δεν πρόκειται να πα. Για τι φάνε. Ναι. Και είναι και φοβερή μεζέδε, λέει. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα ότι νιώθει. Δεν είναι υπονόμου κατσαρίδε όμω. Είναι αγρού. Τι καλλιεργούν. Είναι αυτέ που είναι στου οριζόνε. Ούτε αυτέ θέλω. Είναι εξαιρετικά νόστιμες, λέει, και είναι τίγκα στην πρωτεΐνη. Δεν ξέρω, εγώ αυτό το πράγμα, ότι είναι ένα ζωήφιο που δεν μπορείς να τα σκοτώσεις και ότι δεν μπορεί να επιβιώσει και από πυρηνική καταστροφή, με τρομάζει. Δηλαδή, έχεις, ρε παιδί μου, αντανακλαστικό γυναίκας βλέποντας μια κατσαρίδα? Όχι, δεν κάνω και έτσι. Όχι, θα την κομπανίσεις, δεν έχει. Ναι, θα την κάνω. Αλλά μόλις ακούω αυτό το κρακ, κρακ, κρακ που κάνει, πω. Αλλά κόκαλο, πολύ, πολύ, το κέλυφος αυτό που σπάει, αλλά ειδικά όταν καμιά φορά κοιμάμαι και νομίζω, νιώθω ότι ξέρεις, θα αρχίσουν πάνω να περπατάνε πάνω. Ναι. Ναι, αλλά δεν έχω τα φίδια ίσως. Και τα κανονικά και τα ως ανθρώπους. Καλά, αυτό. Ο Ορφέας ο Αυγουστίδης, τον άκουγα χθες, έχει τρία στο σπίτι. Ναι. Τρία φίδια. Δεν ξέρω, μπράβο. Μόνο η αίσθηση αυτή του κρύου, του ψύχους. Έχω πιάσει μια φορά σε μια φωτογράφηση και είχα μείνει έτσι. Τίποτα, πολύ. Δηλαδή και εγώ πραγματικά το απεχθάνομαι και το συγχαίνομαι. Λοιπόν, η λογική που έχεις. Γενικά ακούγονται καλά λόγια για σένα. Ότι είσαι καλός άνθρωπος, ευγενής κτλ. Θα είναι καλά. Σε ευχαριστεί το καλό, είσαι. Ή καμιά φορά μπορεί να σκεφτείς ότι ξέρεις καλός, αλλά δεν είμαι και. Δεν απειλώ. Σε άκαστε, λέει, το άλλο. Όχι. Α. Ξέρεις,
Ρε παιδί μου, είναι δίκαιο σου, γι' αυτό το λέω. Ναι. Καλό είναι να σε λένε καλό, αλλά να μην νομίζουν ότι είσαι και χαζός. Ναι, κοίτα, και το καλό σου, αν η συναισθαμένη σου είναι του καλού παιδιού, ας πούμε, είναι ωραίο. Από εκεί πέρα, αν είσαι μόνο αυτό, είναι λίγο αδιάφορο. Αντιμετωπίζεται και λίγο ως... Ναι, αλλά και με εμένα έχει συμβεί αυτό, αλλά και ευνηδιάζονται όταν ξαφνικά βλέπω ένα πρόσωπο που δεν το περιμένουμε. Γιατί δεν το έχω φανταστεί, επειδή δεν τους προειδεάζει το παρουσιαστικό. Και εκεί παθαίνω λίγο ένα κοκομπλόκο. Δηλαδή τι εννοείς, είσαι καλός, αλλά άμα στραβώς είσαι κακός. Ναι, είμαι... Κακός, κατάλαβες. Κακός, ναι. Εγώ μπορώ να γίνω και κακός. Μπορώ να γίνω και κακός. Σε σημείο κακός, όχι δολοφόνος. Ναι, αλλά μπορώ να γίνω σκληρός. Να μην πω κακός. Μπορώ να γίνω σκληρός. Ούτως ή άλλως είναι απαιτούμενο για να προστατεύω και τις τυχόν ευαισθησίες που μπορεί να έχω. Έτσι, για να είμαι καλός. Αλλιώς δεν γίνεται να είμαι ένας καλός που να δέχομαι συνέχεια πειρά. Κάποια στιγμή θα εξοντωθώ. Α, δηλαδή μπορεί να τύχει, ας πούμε, να γίνεις εκδικητικός με γυναίκα που σε έχει πληγώσει ή με άντρα ναι. συνεργάτη ο οποίος έχει ρίξει. Εκδικητικός όχι, γιατί δεν μπορώ να το κρατήσω για πολύ καιρό και να το οργανώσω. Αλλά να γίνω σκληρός ακαριαία και αντανακλαστικά. Και είναι... Α, αντιδράς άσχημα. Ναι, ναι, ναι. 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 Παλεύεις κιόλας. Έχει τύχει. Καμιά φορά. Έλα ρε. Δεν σου φαίνεται καθόλου το δεν μου φαίνεται, ναι. Δηλαδή, αν μαλώσει τον δρόμο, κατεβαίνει και μπορεί να κάνει εντάξει, αυτό το αποφεύγω γιατί είναι λίγο γραφικό. Ναι. Αλλά έχει συμβεί και αυτό, εντάξει. Έχει μαλώσει και στον δρόμο. Καμιά φορά. Ρε, δεν σου φαίνεται καθόλου μιλάμε. Φαίνεσαι πολύ. Τύπου δηλαδή έχω βγάλει ρόλο από το αυτοκίνητο και σπάω το μπαρμπίζι το άλλο, δηλαδή. Όχι, εντάξει. Αλλά καμιά κλωτσιά, καμιά μπουγιά. Έλα ρε! Εντάξει, φαίνεσαι πολύ ντροπάλος. Ναι. Ναι, και πολύ, ξέρεις, πολύ γαλλικά πιάνο ρε παιδί μου. Ναι, δεν είμαι τόσο γαλλικά πιάνο. Καθόλου. Ναι, είμαι και γαλλικά πιάνο. Αλλά είμαι και πιάνο. Είμαι και πιάνο ό,τι πρέπει το πετάω. Ναι, ναι. Ξέρεις κανονικά. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις κάτι για να το κάνουμε και κοινό κτήμα εδώ πέρα όλο. Ναι. Πώς μπορείς να καταλάβεις ότι κάποιος σε έχει απατήσει και να το καταλάβεις. Δηλαδή, η δήλωση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να με απατήσουν και να μην το καταλάβω, ξέρεις, είναι πολύ παγίδα. Γιατί ναι. μπορεί να βάλεις την Τζέννη, την αντίστοιχη, την κοπέλα, ας πούμε, για το διάστημα, ναι, αντίστοιχος, να εν τω μεταξύ, τώρα προφίλ που σε είδα, ναι. μοιάζει με τον Λευτέρη του Ελευθερίου. Στο έχουν πει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω. Όχι, φαίνεστε και ξαδέρφια με το Λευτέρη. Μακρινά. Μακρινά. Μπορεί, δεν ξέρω. Όχι, μοιάζεται πραγματικά. Φυσιογνωμικά τώρα που σε παρατηρώ, δηλαδή. Εντάξει, είσαι πιο. Εσύ έχεις κάτι πιο γοητευτικό. Να σε καταλαβαίνεις. Αυτό Λευτέρη... περιμένω να πεις τόση ώρα. Για να μην το πω μόνος μου. Είναι πιο κωμικός ο Λευτέρης. Μια χαρά είναι το παιδί. Εντάξει, μια χαρά είναι. Είναι κωμική φυσιογνωμία ο Λευτέρης, αλλά μοιάζεται. Και είναι και φίλος καλός και του στέλνω και τα φιλιά μου. Λοιπόν, πώς μπορείς να καταλάβεις ότι σε απατάει μια γυναίκα? Κοίταξε, δεν είναι καμιά μαγιά σπουδαία αυτό που λέω. Ναι. Αν είσαι παρόν στη σχέση και είσαι με το 100 σου εκεί και αφουγκράζεσαι τον άλλον όλη τη στιγμή, όλες τις ώρες, δεν θα το αντιληφθείς. Γιατί θα υπάρξει διαφορετικό ερέθισμα, η απόχρωση δηλαδή αυτού που θα εισπράττει θα είναι διαφορετική. Είσαι καταπιεστικό στη σχέση, όθωνα. Γιατί σε βλέπω πολύ κατά πάνω. Δηλαδή. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Μια συνεργάτη μου, ας πούμε, που είναι. Πολύ κατά πάνω. Όχι, δεν είμαι κατά πάνω. Είμαι εκεί, είμαι παρόν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και ζευγάρια, που κάνουν παράλληλες πορείες. Mm-hmm. Και πάνε, δεν συναντούνται ποτέ. Mm-hmm. Εγώ είμαι εκεί. Ακούω την άλλη, την αφουγκράζομαι και γι' αυτό μπορώ να καταλάβω τις εσωτερικές της διακυμάνσεις. Αν μία με απατήσει, σημαίνει ότι κάτι θα έχει αφαιρέσει από αυτό που στέλνει σε μένα. Οπότε εγώ θα το εισπράξω. Mm-hmm. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο αυτό που λέω. Δεν είναι ότι είμαι ο μάγκας ή ο ωραίος ή ο φουσκρεγόμενος που δεν θα με απατήσει. Yeah. Απλά όταν το κάνει. Επειδή θα αλλάξει το σήμα που στέλνει, θα το αντιληφθώ. Γενικά είσαι πολύ της ενέργειας άνθρωπος. Ασχολείσαι πολύ με αυτό. Ήμουν από μικρό παιδί. Φαντάζομαι ότι 16 χρόνια ξέρω, πήγαινα στα κλαμπ και ενώ οι άλλοι χτυπιόντουσαν, καθόμουν σε μια γωνιά και παρατηρούσα τους ανθρώπους πώς συμπεριφέρονται, τη γλώσσα των σωμάτων, τους ψυχισμούς. Και έκανα αυτό. Αυτό ήταν το χόμπι μου. Και μετά βέβαια χτυπιόμουν και για ένα μισάρο και ίδρυμα. Κανονικά εννοείται για να μην νομίζουν ότι είσαι πιο ξέρεις, ο γραφικός της ιστορίας. Ο προβληματικός, ξέρεις. Λοιπόν,
Μου χρωστάς δύο νούμερα από το κινητό. Σε έβλεπα ένα βράδυ στα Καρντάσια. Είχαν μείνει δύο νούμερα. Το θυμάμαι, δηλαδή, μου είχε κάνει εντύπωση. Δύο νούμερα μας χρωστάς. Ναι, δεν θυμάμαι το υπόλοιπο. Στην αλλά πες μας τα δύο τελευταία για να το έχουμε να τελειώνουμε, γιατί ξέρεις, μπορεί να υπάρχει και ενδιαφέρον. Στην επόμενη κουβέντα. Αν και είσαι καπαλωμένος από ό,τι λες και από ό,τι. Ναι, ναι. Στην επόμενη κουβέντα. Καταλαβαίνω. Πες μας τώρα για τα θεατρικά σου, γιατί κάνεις και θέατρο. Ναι, στο θέατρο είμαστε στο θέατρο Αμιράλ με τη μέθοδο Γκρόνχολμ. Ένα σπουδαίο έργο. Ένας Ισπανούς συγγραφέα του Χόρτι Γκαλθαράν, που έχει να κάνει με τις εργασιακές συνθήκες και, και τα κριτήρια βάση για τα οποία επιλέγονται τα διευθυντικά στελέχη στις εταιρείες, που είναι και λίγο απάνθρωπα. Πολύ απάνθρωπα. Ναι, που ζητάνε, ας πούμε, να είσαι αυτό που λέει και το έργο μέσα, να είσαι ένα τέρας που να δείχνεις καλός άνθρωπος. Αυτό είναι δηλαδή το ζητούμενο. Και παίζουμε το από τις 28 Νοέμβρη. Πέμπτη με Κυριακή, Θέατρο Μιράλ, σκηνοθεσία Αθανάς Θεολόγης, ο Στέλιος Καλαθάς είναι μαζί μας, Ιωάννα Δελάκο, Αντιόνης Καλογύρου. Έχω δει τρέιλερ, μπράβο, έχεις δίκιο, έχω δει και το τρέιλερ. Και πάμε καλά και συνεχίζουμε. Είναι ένα σπουδαίο έργο. Θα μπορούσες εσύ να είσαι τώρα διευθυντικός τέλεχος και να πεις κάνω εκαθάριση. Ναι. Εγώ πρέπει να φύγουνε χίλιοι. Δεν θα μπορούσα. Δεν θα μπορούσα και το έχω βιώσει αυτό όταν ήμουν στο στρατό, γιατί ήμουν αδόκιμος. Και φάνηκε δηλαδή τη στιγμή που μου δόθηκε η εξουσία, δεν μπορούσα να την ασκήσω. Φαντάζομαι ότι ήμουν στο φυλάκιο, ξέρω εγώ, με τους στρατιώτες και ήταν άρρωστος ο στρατιώτης και τον έστειλα στο δικό μου φυλάκιο που είχε θέρμανση και πήγαινα εγώ και κοιμόμουν με τους υπόλοιπους. Α, είσαι βούτυρο εσύ. Ναι, ναι, ή ας πούμε, ερχόντουσαν, τους άφηναν ελεύθερους και ερχόταν έξω ο ταξίαρχος έφοδο και έτρωγα εγώ φυλακή επειδή κάνουν αυτά που κάνουν. Α, είσαι κλασική καλλιτεχνική φύση. Ναι, ναι είμαι έχω, ξέρεις, έχω μια λίγο αριστερή συνείδηση, λίγο νέα της ισότητας, δεν μπορώ να αυτό την άσκηση εξουσίας. Παρόλα αυτά, μνημόνιο. Τι μνημόνιο, το έχουμε εννοείς. Μνημόνιο. Μνημόνιο το έχουμε, τι να κάνουμε τώρα. Μπορούμε... Όχι, και ψάχνοντας στοιχεία, είχε τίτλο ποιος γνωστός ηθοποιός έλεγε θα υπερψήφιζε το μεσοπρόθεσμο γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Το κλικάρω και τα λοιπά και βλέπω. Έλεγε για μένα. Ξάς. Ναι, επειδή λες τώρα περί αριστερή συνείδηση, κατάλαβες. Αλλά άλλο η συνείδηση, βέβαια, άλλο η πολιτική δεν το συζητάμε. Μα νομίζω επιβεβαιώνουμε, γιατί υπάρχει κανείς που λέει. Άντε, ναι, και αυτοί που λένε όχι. Γιατί υπάρχει κανείς που. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα λέει μέσα από το μνημόνιο και μέσα. Απλά μια. Όχι μέσα. Ναι, κατάλαβες. Δεν θα φύγουμε από το ευρώ. Α, ναι, εντάξει. Ναι. Οπότε δεν θα φύγουμε και από το μνημόνιο, αλλά θα υπάρξει μια αναδιαπραγμάτευση. Mm-hmm. Αυτό εντάξει, σαφώς. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Θα βάραγε, δεν μνημόνιο κανονικά. Δεν πες ότι είσαι ένα βουλευτής, ρε παιδί μου, κόμματος που έπρεπε να ψηφίσει το μνημόνιο. Όχι, δεν συμφωνώ. Υπήρχε περίπτωση να φύγεις, ας πούμε, να παραιτηθείς. Ίσως, ναι, ίσως. Με τον τρόπο που πάρθηκαν οι αποφάσεις τότε που ήταν αδυσόπιτες και οδήγησαν σε μια κατάσταση που έχουν οδηγήσει, μπορεί και να έφευγα, ναι. Βασικά πρέπει να το έχουμε μελετήσει και πολύ καλά. Να το έχουμε διαβάσει κιόλας. Πρέπει να το έχουμε διαβάσει, όχι. Σαν κάποιους που δεν τα είχαν διαβάσει και τα ψηφίσανε. Σωστό. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και στο Σταυρό του Νότου. Είπαμε κάθε Δευτέρα βράδυ. Δευτέρες, ναι. Δευτέρες 19, 26, 2 Φλεβάρι και συνεχίζουμε με ο Θεός το θέλει. Πρέπει να φέρεις μια κιθάρα, να μας πεις για τραγούδι. Την άλλη φορά θα φέρω. Κανονικά, ακουστική, να μας πεις. Θα φέρω, με τι ανοίγεις πρόγραμμα. Ξεκινώ με ένα τραγούδι του Αλκίνου, το θα είμαι κοντά σου όταν με θες. Τραγουδάρα. Και πώς κλείνεις. Κλείνω με το ανάθεμάσαι του Θαλασσινού. Α, μιλάμε για πολύ μέλι, πολύ βούτυρο. Τώρα έχει ενδιάμεσα, έχει και απ. Δεν είναι, γιατί τώρα άκουσες δύο μπαλάντες. Τώρα, άμα μου λες ότι έτρωγες φυλακή στο στρατό γιατί έκανες σκοπιές εσύ για τους φαντάρους. Όχι, δεν έκανα τις σκοπιές. Πήγαινα για να πάει ο άρρωστος στη καλά, ζέστη. Έχω κάνει κι εγώ. Έχω σβήσει εγώ φυλακή στο στρατό. Δόξα τω Θεώ. Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Λοιπόν. Να περνάς καλά, να έχεις μια πολύ καλή χρονιά. Ευχαριστώ και εσύ. Και χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και γνωριστήκαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι και η πρώτη φορά που συναντιόμαστε τηλεοπτικά. Να είσαι καλά, Θανάση, ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Επίσης. Τα φιλιά μας.